να κάτσουμε λίγο πιο αναπαυτικά στα σκαμπό μας και να θέλω. Απολαύσουμε το Νικολέτα Δάφνου. Θέλω Έλα πολύ. Κορίτσι μας και πες μας. Σήμερα έχουμε extra large δελτίο, γιατί το κοινό την αγαπά. Τι θέλετε, το ξέρουμε. Είναι... Έχει χιούμορ, έχει άποψη, έχει ένα εκτόπισμα που άλλη μια... Καμιά, συγγνώμη. Που άλλη καμιά δεν το έχει. Είναι η Νικολέτα Δάφνου και το ατομικό δελτίο ειδήσεων. Απολαύστε την. Κυρίες μου και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το ατομικό δελτίο ειδήσεων με την Νικολέτα Δάφνου, η οποία δεν ξέρει τι να πρωτοπεί για την προηγούμενη εβδομάδα. Ας ξεκινήσουμε με την ημέρα του Αγίου Νικολάου. Μεγάλη χάρη, του περιμένω δώρο στο κανάλι. Τα μπελίτσα Νικολέτα Δάφνου, ξέρουν τα παιδιά, θα μου τα φέρουν. Και την ελληνική αστυνομία. Έλσα, σε φοβάμαι, σαν φωνή κυρίου, if you know what I mean. Να απαγορεύει εντελώς τυχαία τις συναθρήσεις άνω των τριών ατόμων, παρακαλώ, την ημέρα της επετείου από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Εν τω μεταξύ, εμείς οι πλουσίες δεν μπορούσαμε να βρούμε καν τέταρτο για μπρίβα, δηλαδή έλεος κάπου. Και τώρα που είπα πλούσιες, σάλο προκάλεσε με το tweet του που διατείνεται ότι ήρθε η ώρα να ανοίξει πολυκατάστημα Harrods στην Ελλάδα, ο μορφωνιός, βραβευμένος ταινίστας, Στέφανος Τσιτσιπάς. Μεν στην αίσθηση που ξεπερνά κατά πολύ το μέσο όρο και πιο βαθιά και από του Αντετοκούμπο έγνοια για τη φτώχεια του ελληνικού λαού, ο Στίβεν δήλωσε «Someone needs to build a Harrods in Greece. It's about time!» και συμπλήρωσε σε άπτεστα Greeklish «Τι του λείπει του ψωριάρι, φούντα με μαργάρι τάρι!» Και εμείς από τη μεριά μας το απαντάμε. The world is burning and the moon is combing itself. Ή αλλιώς, εδώ ο κόσμος χάνεται, Στέφανέ μου, και το... Νυνύχτενίζεται. Μετά από εισηγήσεις των έγκριτων γλωσσολόγων του Πανεπιστημίου του Τζέλα Τζέλα Φράγκα, η φράση «Δεν έχεις τσίπα πάνω σου» θα αντικατασταθεί από τη φράση «Δεν έχεις τσιτσίπα πάνω σου». Καθώς η ελληνική γλώσσα, όπως δήλωσε και ο Μπάμπι Νιώτης, είναι ένας ζωντανός οργανισμός που απορροφά την επικαιρότητα και διαμορφώνεται ανάλογα με τις τάσεις των καιρών μας. Συνεχίζοντας, η είδηση δεν αποτελεί ότι ο γνωστός αηδός Νότης Φακιανάκης πιάστηκε με μικροποσότητα κοκαίνης και όπλο, αλλά το ότι ενώ όλοι γνωρίζουμε τι ψηφίζει και τι πρεσβεύει, είχε τολμήσει να διασκευάσει τον γνωστό αριστερό μαχητή και τραγουδιστή Νίκο Ξυλούρη χωρίς να ανοίξει ρουθούνιον. Χάιντε θύμα, χάιντε ψώνιο. Τρίτη και σημαντικότερη είδηση είναι ότι στην ερώτηση δημοσιογράφου για την άνευ μάσκα σποδηλατάδα του, ο ηγέτης μας Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι ήταν μια στιγμή ανεμελιάς. Η οποία για τους κοινούς θνητούς τα στήγιζε 300 ευρώ, αλλά για το θεάνθρωπο πρωθυπουργό μας είναι φυσικά δωρεάν. Η Μιχάηδη στο δάσος, με 100 νεκρούς τη μέρα. Φήμες λένε ότι η ανεμελιά του πρωθυπουργού προήλθε από τον ούριο άνεμο που φυσούσε μερόνυχτα τώρα βορειοδυτικά του Μπάντεν-Μπάντεν. Βαρομετρικό χαμηλό, τι μας ανέμελε να πάθουμε. Να το γυρίσω τη μία. Η ανέμελη αμελή. Α, η ανεμελή. Στον απόϊχο των ημερών, το κανάλι μας αποφάσισε να διασκευάσει τη γνωστή ευχή Merry Christmas και σας τη δίνει αμέσως. We wish you a... Θα δείξει. Εντάξει. Τα σόνι θα μπλιώ. Γεια σας. Καλησπέρα σας, είμαι η Καταρίνα Καινούριου. Τι άλλο μπορώ να κάνω, τη φωτεινή πιπηλή. Κάποτε ήμουν πουλί και με αγαπούσανε πολύ. Επίσης, αν ήταν το βιολί πουλί,